με τον Πέδρο, τον Μάργοβιτς, κάνουν το 1-2. Πίτας θα αφήσει στον Πέδρο το γύρισμα, πάρα πολύ ωραία, 1-0 Απόλλων. Σκόρερ ο Εμίλιο Ζελάγια στο 5ο λεπτό, στην δεύτερη τελική προσπάθεια. Πολύ ωραίο συνδυασμό που θυμίζει Απόλλωνα, πρέπει να πω, μεταξύ των παικτών του. Τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Αργεντινός, πετυχαίνει το δεύτερο φετινό του γκολ και ανοίγει το σκορ. Έτσι λοιπόν, από πολύ νωρίς δείχνει ο Απόλλωνας ότι θα είναι το αφεντικό και απόψε. Δείτε πόσο ωραία αλλάζουν την μπάλα. Τρεις παίκτες του Απόλλωνα, αφήνει ο Πίτας, η ασίστ είναι από τον Πέδρο, ο οποίος κάνει κάθετη κίνηση. Εδώ του αφήνει ο Πίτας, θα δώσει έτοιμο γκολ στον Ζελάγια. Στην απέναντι γωνία η μπάλα, κανένα περιθώριο για τον τερματοφύλακα Μικελιώνας. Και έτσι ο Απόλλων πολύ νωρίς ανοίγει το σκορ, 1-0. Ο Σακέτη πάρα πολύ ωραία για τον Ζελάγια. Με τρεις παίκτες επιτίθεται ο Απόλλων, ανυπάσα για τον Φακούντο, έκανε το σούτ, η μπάλα θα περάσει λίγο δεξιότερα από το αριστερό, κάθε το δοκάρι. Για να δούμε τώρα, έγινε το λάθος και το σούτ αποκρούει ο Μολ, πρώτη καλή προσπάθεια για τους Λιθουανούς της Ζάλγκυρης. Για να δούμε τώρα τον Αγκύρε, σε μια πολύ καλή επιθετική ενέργεια για τον Απόλλωνα, βγαίνει και αποκρούει την μπάλα ο τερματοφύλακας Μικελιώνας. Με μια καλή φάση στην συνέχεια για κάθε ομάδα ο Φακούντο και ο Φιγκουερέδο. Να δούμε την κεφαλιά του Ζελάγια και την απόκρουση του Μιλιώνας. Πάρα πολύ ωραία φάση για τον Απόλλωνα. Να δούμε τώρα τους Λιθουανούς. Με τον Φιγκουερέδο στην περιοχή και τον Μόλ με τα πόδια πέφτοντας να απομακρύνει την μπάλα. Παναφέρει με το κεφάλι ο Πέδρο. Πρέπει να υπάρχει παράβαση. Πέναλτι βέβαια. Πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα στο 42ο λεπτό. Στο άτσαλο μαρκάρισμα. Έδωσε ο Ρώσος την παράβαση, δίστασε λίγο, όχι σε ό,τι αφορά το σφύριγμα, αλλά για να δει ακριβώς που συνέβη. Νομίζω ότι πάνω στον Ζελάγια έγινε. Δείτε τον Ζελάγια εντός περιοχής να σταματά την μπάλα και τον Σίλβα να έρχεται να τον πατά, να τον ρίχνει κάτω. Καμία αμφιβολία για την ορθότητα του σφυρίγματος. Ο Απόλλων στο 43ο λεπτό έχει την δυνατότητα για να πετύχει γκολ με πέναλτι, όπως είχε πράξει και στο πρώτο παιχνίδι. Ζελάγια απέναντι από τον Μικελιώνας. Σε ευκαιρία του Απόλλωνα σημειώσει το δεύτερο γκολ. Ο Ζελάγια εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σημειώνει το δεύτερο του γκολ απόψε. Το τρίτο στις διπλές αναμετρήσεις με τους Λιθουανούς. 2-0 ο Απόλλων. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Ζελάγια. Τον παίκτη που κέρδισε το καθαρό πέναλτι. Από τη μια πλευρά η μπάλα, από την άλλη ο τερματοφύλακας. Εδώ ξανά η φάση. Ο Σίλβα τον βρίσκει κάτω χαμηλά, σωστή και αυτή η απόφαση από τον Ρώσο διαιτή και κίτρινη κάρτα. Πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα, δεύτερο στον αγώνα, στο 58ο λεπτό. Έτοιμος ο Ζελάγια, εκτελεί και είναι εύστοχος και πάλι. Τρίτο γκολ απόψε, τέταρτο στην φετινή περίοδο στους δύο αγώνες με την Ζάλγκυρης και 12ο στην Ευρώπη. Να παίζει κοντά τον Γιαννιώτα, να υποδέχεται, να κάνει την αγαπημένη του κίνηση, να είναι ακάλυπτο στην περιοχή, να δίνει την πάσα τον Φακούντο και μπήκε τον γκολ. Νομίζω ο Σάλαϊ πρέπει να είναι ο σκορέρ. Χτύπησε στον Σάλαϊ η μπάλα, το πρώτο γκολ του Ούγγρου με την φανέλα του Απόλλωνα. 4-0 στο 83ο λεπτό και δείτε τον Μικελιώνας να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα του για τέταρτη φορά απόψε. Εδώ ξανά από τον Γιαννιώτα αρχίζει η φάση, το γύρισμα ο Φακούντο, μπαίνει στην πορεία της μπάλας ο Σάλαϊ, της αλλάζει η πορεία και την στέλνει στη γωνία με το σώμα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 4-0, δίνει διαστάσεις πια στην δεύτερη επικράτηση του επί της Άλγηρης ο Απόλλων.